Χαίρετε φίλες και φίλοι από το πανέμορφο Γουσουπού. Απογευματάκι Κυριακής, 18η αγωνιστική και τελευταία στη regular season. Πρώτος όμιλος Master League, Πιστάσιος από τη μία, Έλα Πούσε από την άλλη. Οι μένγοι παιδούχοι παίζουν το τελευταίο τους χαρτί. Θέλουν νίκη σήμερα κοντά στην Έλα Πούσε και ήττα των αμφιδέξιων στην τελευταία αγωνιστική για να μπουν στα πολυπόθητα play-off. Η Έλα Πούσε έχει κλείσει θέση. Η Έλα Πούσε είναι στην ευχάριστη θέση να έχει καπαρώσει για τα καλά την δεύτερη προνομιούχο θέση. Στοχεύει στην νίκη σήμερα, έτσι ώστε με ενδεχόμενη ήττα του Σοποτό από την Flag την τελευταία αγωνιστική να ανεβεί ακόμη και στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Την κορυφή που θα της δώσει ενδεχομένως πιο εύκολη διασταύρωση στη φάση των 16 των play-off. Το μάτς ξεκίνησε, η κατοχή είναι για τους Πιστάσιους και ο αρχηγός θα εκτελέσει από τη γωνία βρίσκοντας το σίδερο, το rebound είναι επιθετικό όμως από τον Παπαγεωργίου. Τσιτούρας για 3, ούτε ο Μπάμπης θα στοχίσει. Το rebound από τον Μπέτσον MVP τελευταίας αγωνιστικής για την Έλα Πούσε, τον Δημητριάδη, ο οποίος έβαλε 24 πόντους και κατέβασε 11 rebound την περασμένη εβδομάδα. Βασικά πια περασμένη εβδομάδα, τώρα πριν κάτι μέρες ήταν αυτό το παιχνίδι. Εκτός αν τα έχω χάσει τελείως. Λοιπόν, να δούμε λίγο πεντάδες για τους Πιστάσιους. Είναι ο Γονιδάκης, είναι ο Παπαγεωργίου, ο Φλίγκος, ο Τσίτορας και φυσικά ο Γιάννης που παίρνει τώρα την μπάλα. Από την άλλη πλευρά είναι ο Βλαντής, ο αναγνώστης, ο Μιγιώνης, ο Δημητριάδης. Και κάποιον δεν είπα, ποιον δεν είπα. Τον Φραγκογιάννη. Για δω λίγο το νούμερο. Ναι, το 31 φοράει. Ο διάσημος Φραγκογιάννης είναι. 1,5 λεπτό χωρίς σκορ στο παιχνίδι, ώρα να έρθει το πρώτο καλάθι από τον Ζαχαρία Βλαντή. 0-3 λοιπόν, να πούμε επίσης ότι σε αυτό το γήπεδο το 2018 έτυχε να μεταδώσω εγώ μάλιστα τον τελικό της Έλα Πούσε κόντρα στους Reload, τελικός Development League, τον οποίο σήκωσε η ομάδα του αναγνώστου. Πιο χρυσή σελίδα στην ιστορία της ήταν αυτή. Δεύτερο τρίποντο στο παιχνίδι το βάζει ο Βίκτορας Ομιγιώνης, ο άλλος διακριθέντας το τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του και στα περισσότερα από την αλήθεια. Ο Βίκ που είχε 23 πόντους, 9 rebound, 5 assist, 2 κλεψίματα και 5 στα 12 τρίποντα. Στάσιος αστόχησαν με τον Γονιδάκη. Ομιγιώνης βάλει το σκρίνο αναγνώστου, πήρε ο Φραγκογιάννης, σημάδεψε το σίδερο, έρχεται όμως ο Δημητριάδης, ο οποίος ως συνήθως δίνει πολλή ενέργεια στην ομάδα του. Λάθος τώρα συνεννόηση μεταξύ Βλαντή και αναγνώστου. Πάλα ξανά στα φυστήκια που θα ψάξουν εκ νέου το πόρτο του καλάθι. Στο μεταξύ έχουμε συνηθίσει με τις live μεταδόσεις. Και όταν τα παιχνίδια δεν είναι live, έχω πάντα το άγχος για το αν ακούγομαι καλά. Χαίρια λοιπόν για τους πρώτους πόντους των Πρασίνων. Ο Βάιος ο Φλίγκος θα εκτελέσει από τη γραμμή. Πιστάσεις που προέρχονται από πολύ πολύ κακή εμφάνιση. Ήρθαν από το Σοποτό με ένα εμφατικό double score 70-35. Σε ένα μάτς μάλιστα που είχαν 1 στα 16 τρίποντα. Και το αρνητικά εντυπωσιακό είναι ότι κανένας παίκτης δεν τελείωσε το μάτς με διψήφιο αριθμό πόντων από τους Πιστάσιους. Ο Φλίγκος ήταν αυτός που ξεχώρισε με 8 πόντους, 4 rebound και 2 assist. Και πάσα του Μιγιώνη, το ίδιο ήρθε να κάνει ο Βλαντής δίνοντας τον αναγνώστη του, χάθηκε όμως κάτι εκεί. Φλίγκος. Τσίτουρας. Βάζει την μπάλα στο παρκέ, ο Γονιδάκης από τα 3 μέτρα. Πρώτο εντός παιδιάς καλάθι για τους Πιστάσιους, 3-6. Ακόμη
6:40 στην πρώτη περίοδο. Κυπριάδης, ωραία κινήτω αναγνώση του, παίρνει την μπάλα και τη βάζει και στο καλάθι. Ωραία φάση για την Ελαβούσε. Πρόεδρος παίρνει στην εξίσωση από νωρίς. Σαν μια ζώνη είναι οι Ελαβουσιώτες. 2-3. Περιμένουν και τον Ζορμπά. Να φανεί. Τρίποντο ο Γονιδάκης. Στο καλάθι διαφορά. 5-8. Δεν ξέρω, μάλλον πατούσε τη γραμμή. Για 2 μέτρησε. Με υπομονή Ελαπούσε ο Βλαντής για τον Δημητριάδη. Το τρίποντα τη 45, τρίτο για τους φιλοξενούμενους. 5-11. Και Ελαπούσε που μετρά 10 σερί νίκες, παρακαλώ, στο πρωτάθλημα. Μεσολάβησε, αν δεν κάνω λάθος, μια ήττα στο κύπελο. Τώρα μου διαφεύγει το από ποιον. Α, από τους Φίξ. Τους Φίξ, εγώ το είχα κάνει το μάτς. Και αυτό. Φλίγκος για 2. Σίδερο και rebound ο Φραγκογιάννης. Γιώνης. Τέλεσε για 3. Μακρινό του τσίτουρα. Τώρα θα πάει όλο το δρόμο. Δάκης επιμένει. Και ξανά ο τσίτουρας παίρνει rebound. Και κάποια στιγμή θα έρθει στο καλάθι. Μειώνουν στους 4 η Πιστάσιος, 7-11. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται και το πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα. Γιώνης και αναγνώστου. Στη γωνία είναι ο Βλαντής. Ωραία, πάει μπαλά στο weak side. Δημητριάδης τιμένος για 3. Μπαλά πίσω από το ταμπλό. Πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι. Αναγνώστου στον πάγκο. Ο Κουγιούκος. Μπαίνει στο μάτς. Νούμερο 69. Λίγκος. Πάρα πολλές απουσίες για τους Πιστάσιους. Και αν κατάλαβα καλά, όχι και τόσο δικαιολογημένες ενδεχομένως. Καλάθια τον Φλίγκο, 9-11. Κρίμα σε ένα κρίσιμο παιχνίδι σαν αυτό να μην έχουν τουλάχιστον αρκετές παρουσίες οι γηπεδούχοι. Ο Μπουγιούκος στην πρώτη του προσπάθεια συνδέεται με το καλάθι. Στέλνει ξανά διαφορά στους 4 για το 9-13. Γεωργίου και Τσίτουρας. Θέλω να ακούσε ρισκάρι τα μακρινά σουτ. Γονιδάκης από τα 6 μέτρα. Καλό ήταν, αλλά δεν μπήκε. Δημητριάδης. Γιώνης τιμένος. Μπάλα θα κάνει το χατήρι. Τον ήθελε εδώ τον Βίκτορα. 9-16. Βίκτορα Μιγιώνη, ο Βίκτορας που είναι και στις πρώτες θέσεις των σκόρερ όλης της κατηγορίας. Καλή κυκλοφορία τώρα για τους Πιστάσιους, ο αρχηγός στο corner 3, 12-16. Γιάννη Κοντογιάννη. Γιούκος, πάσα στο τρέιλερ του Δημητριάδη, δεν περνά. Κατοχή όμως παραμένει στη διάθεση της Ελαπούσε. Πέρασε, σκόραρε. Δύο ακόμα πόντι για τον Ζαχαρία. 12-18 η Ελαβούσε σκοράρει από το ξεκίνημα με μεγάλη συνέπεια. Είναι και οι Πιστάσιους αρκετά εύστοχοι για να μείνουν στο μάτς. Νάτος ξανά ο Κοντογιάννης. Δύο σερί τρίποντα μετρά. 5-18, Μιγιώνης θα προσποιηθεί. Τώρα θα πάει στον ασμένα με τον Φλίγκο. Ο Γιούχος. Στα 8-4 έκοψε ο Δημητριάδης στο καλάθι, κέρδισε το φάουλ. Δικαίωμα για ζευγάρι βολών.
βρεθεί. Δημητριάδης που είχε και 7 κλεψίματα στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του. Όλα. Το Γιάννης, τρίτο. Σε εξαιρετική κατάσταση ο αρχηγός των Πιστάσιος. Διορθώθηκε τώρα το σκορ, είναι 18-20. Φάνηκε κάτι περίεργο όταν είπα το 17 όλα. Συν 2 λοιπόν για την Ελαπούσε. Λαντής από τη γωνία, μέσα από αυτό. Παράσταση από τις δύο ομάδες στο ξεκίνημα. Εξαιρετικά ποσοστά. 18-23, Τσίτσουρας, στην Μούβ εξαιρετική, ο Μπάτης φτάνει μέχρι το lay-up. Αδειάζοντας εκεί τον προσωπικό του αντίπαλο. Τελειώνοντας ξανά τη διαφορά. Δημητριάδης. Για δύο πίσω από το screen, καλό ήταν και αυτό. Και βγήκε η μπάλα. Λαντής. Ζαχαρίας, συμβαίνει ξανά. Σωστά. Η Ελαπούσε παίζει ρολόι. 20-26. Τρίτο του Βλαντή, αν μετράω σωστά. Δύο έχει ο Μιγιώνης. Τρία έχει ο Κοντογιάννης. Τέσσερα. Όχι. Ακόμη τουλάχιστον. 20-26 και 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Στην πρώτη περίοδο. Οπα. Έχει λίγο άτσαλα και ο Δημητριάδης, αλλά ευτυχώς δεν έχει χτυπήσει. Ο Παγιωργίου πιάνει τη μέση του. Εκεί. Γιόνις άμεσα εκτελεί. Rebound ο Γονιδάκης. Θα μείνει χρόνος για ακόμα μια επίδεση των φιλοξενούμενων. Να δούμε πρώτα αυτή τον Πιστάσιος. Τον Γονιδάκη σε ένα γρήγορο πως παιχνίδι. Ένα πρόσωπο στο καλάθι και σκοράρει απέναντι στον Φραγκογιάννη για το 22-26. Δημητριάδης. 5 δεύτερα ακόμα. Έβαλε το σκρινό Μπουγιούκος, βρήκε το χώρο που ήθελε ο Δημήτρης. Έβαλε και αυτό. 22-28. Τρομερό πρώτο δεκάλεπτο και από τις δύο ομάδες. Προφανώς η Ελαπούσα ήταν πιο αποτελεσματική, αλλά και η Πιστάσιος εξαιρετική στο ξεκίνημα. Τα λέμε σε λιγάκι. Επιστρέφουμε σιγά σιγά για το δεύτερο δεκάλεπτο, πρώτη κατοχή για την Ελαπούσε με Μιγιώνη, Βλαντή, Δημητριάδη, Φραγκογιάννη και Μπουγιούκο. 3 σε επιτεθεί στο close out, μένει στον αέρα αλλά στο γη. Τσίτουρας, Φλίγκος, Κονιδάκης, Κοντογιάννης και Παπαγεωργίου είναι οι πέντε επιστάσεις που δεν έχουν επιλογές από τον πάγκο, θυμίζω. Πάλι κερδισμένο τώρα για τον Δημητριάδη. Λαντής. Δημητριάδης που ξαναδίνει. Ωραία στη γωνία για τον Μιγιώνη. Μέχρι στο Παπαγεωργίου βρήκε στήριγμα. Και δεύτερα ακόμα, Φραγκογιάννης περνά. Το τελείωμα όμως δεν είναι καλό. Έρχεται ξανά ο Δημητριάδης από το πουθενά. Τώρα ο Μπουγιούκος με το δεξί, ούτε αυτό. Γιόνης. Και πάσα του σούτα της βολές, άστοχο. Ο Γιάννης τώρα. Λίγος. Δεν έκανε πάσα.
Βλαντής, 3 με 3. Βλαντής ξεγέλασε, πέρασε και σκόραρε. Για το 22-30 πρώτο καλάθι στη δεύτερη περίοδο. Γιόνις Λαντής θα το πάρει και θα δικαιωθεί. Άλλο ένα τρίποδο του Τζαχαρία. Τέταρτο. Αν και ήδη έχω αρχίσει και χάνω το μέτρημα. Κονιδάκης, Κοντογιάννης και Φλίγκος. Βάιος, αστοχή. Μαζεύει ο ίδιος το rebound, επιμένει και σκοράρει στη συνέχεια. Έχοντας τη διαφορά σε μονοψήφια τιμή, είχε προηγηθεί με 11 η Ελαπούσε, διαφορά στους 9 τώρα. Δημητριάδης πάει στο drive, μένει στον αέρα, δεν τελειώνει καλά τη φάση. Συνδυασμός στην άλλη πλευρά, Παπαγεωργίου από αριστερά, 26-33. Γιόνις, με ίσως βιαστική επιλογή. Βλαντής πάντως θα κρατήσει την κατοχή, μπορεί και όχι. Κοντογιάννης. Τσίτουρας καλύνει πάσα. Από τον κεντρικό διάδρομο ήρθε εκεί ο Γονιδάκης να κερδίσει το φάουλ. Διπλή αλλαγή τώρα για την Ελαπούσε, θα επιστρέψει ο πρόεδρος. Θα μπει και ο Δεσίπρης για πρώτη φορά στο μάτς. Στον Πάγκο, Φραγκογιάννης και Μπουγιούκος. Οπότε πέρασε ο καιρός, φτάσαμε στο τέλος της regular season. Γιόνις. Λαντής έχει ψυχολογία, δεν θα σταματήσει να σκοράρει αν τον αφήνουν ελεύθερο όλο το βράδυ. 27-36. Πέμπτο. Μάλλον. Κοντογιάννης. Ο Μιδάκης θέλει να απαντήσει, υπάρχει σφύριμα για φάουλ. Είναι ο Γονιδάκης ευστοχή, μάλιστα δεν μετράει στο καλάθι. Δημητριάδης πρέπει να το έκανε. Κονιδάκης. Δεν είναι κάτω Μιγιόνι. Inside πάσα, Βλαντής. Μιγιόνις από την baseline. Δημητριάδης 45. Σίδερε μπάλα, γύρισε πολύ όμορφα. Την μπάλα η Ελαπούσε. Νίκος. Ο Δημητριάδης από μακριά, καλό μπλοκάου του Δημητριάδη. Έχει πατήσει όμως την baseline. Την ώρα να πάμε σε ένα time out. Κάτι παραπάνω από 5,5 λεπτά για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Σταθερά μπροστά για να ακούσει με διαφορά 9 πόντων προηγείται τώρα. Μιγιόνις από την baseline, δύσκολο αυτό που επιχείρησε. Ο Παγιοργίου έβγαλε την άμυνα, ο Κοντογιάννης πέρασε στο κέντρο. Ρολάρε όμορφα. Δεκαπέντε δεύτερα ακόμα. Στάσιος. Οι ομάδες συνεχίζουν με τις πεντάδες που είχαν και πριν το time out. Για λαπούσα βασικά, γιατί η στάση όσο είπαμε δεν έχουν λύσεις. Φλίγκος για δύο αστοχή.
Λαντής χορεύει. Δημητριάδη πρέπει να έχει κάνει βήματα, ναι. Γύρισε πίσω καλάθι, αλλά ήταν airball. Γιόνις κατέβασε. Σύπης για τον Δημητριάδη. Και τώρα ο Γιόνις για τρεις, δεν παίρνει το σουτ. Χάσει τον εξαιρετικό ρυθμό που είχε στο πρώτο δεκάλεπτο. Άλλη έμφαση της άμυνας τώρα. Αναγνώση του χρεώνεται με φάουλ εδώ. Έκλεισε για να διπλώσει την άμυνα μαζί με τον Μιγιόνι. Βολές. Ναι, για τον Γονιδάκη. Τρίτο ομαδικό της Ελαπούσε. Ένα φάουλ έχουν υπιστάσει στα πρώτα 6 λεπτά δεύτερης περίοδου. Στάσεις που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην πέμπτη θέση με ρεκόρ 17. Έχω την εντύπωση ότι στο ενδεχόμενο τριπλή ισοβαθμίας μεταξύ Πιστάσιος και Αμφιδέξιον, Πιστάσιος προκρίνονται. Θα πρέπει όμως, όπως προείπα, να κερδίσουν σήμερα, πράγμα το οποίο είναι πολύ πολύ δύσκολο, γιατί βλέπετε τι κάνει η Ελαπούσε. Άρχισε και ο Δεσίπρης τώρα να σκοράρει για 3. Στις 12 διαφορά, 27-39. Άμα βρουν ρυθμό οι περιφερειακοί των Ελαπουσετών, καληνύχτα. Ποιος καληνύχτα σου Πιστάσιος, καληνύχτα γενικό. Όποιος κανένα αντίπαλος. 29-39 από τον Τσίτουρα. Την εντύπωση το μόνο που πρέπει να προσέξει η Ελαπούσε είναι να παραμείνει το ίδιο πεινασμένη, όπως φαίνεται στα τελευταία της παιχνίδια. Νέο καλάθι από τον Δημητριάδη, 29-41. Ενώ να μην εμφανιστεί μπλαζέ αν παίξει τα play-off με κάποια ομάδα θεωρητικά υποδιέστερη. Μόνο από τον κακό της αυτό πιστεύω μπορεί να τραυματίσει. Φυσικά τώρα αν φτάσει Final Four, εκεί τα πράγματα αλλάζουν. Νέο καλάθι στον εφημιασμό. Τι έγινε τώρα εκεί με τον Κοντογιάννη. Το 9.43. Δεν καταλαβα τι ακριβώς έγινε. Μάλλον ο Κοντογιάννης δέχτηκε κάποιο φύσιο χτύπημα. Φλίκος σε ατομική φάση. Πήρε το φάουλ. Ήταν άτυχος όμως. Αλλά δεν του κάνει το χατήρι. 2-23 ακόμη στο πρωτοεμίχρονο. Αυτό ήταν το τέταρτο ομαδικό της Ελαπούσε. Δεν στις 2. Δημητριάδης. Κάθε από τα πόδια του Κοντογιάννη για να εκτελέσει ο Μιγιόνις τώρα για 3, παραλίγο το παρκέ του Παπαγεωργίου. Κοντογιάννης για τον Τσίτουρα, ξανά Κοντογιάννης και άμυνα βγαίνει. Σύπρις πάτησε και ο Δημητριάδης να σώσει την κατοχή και συνέχεια έκανε ένα βολέ. Δεν ξέρω αν το πιάσει η κάμερα. Δεν είμαι σίγουρος και αν θέλω να το πιάσει η κάμερα. Έχει δεχτεί την τεχνική ποινή ο Δημητριάδης και τώρα πάει να φέρει την μπάλα. Θύμισε λίγο Παπαλουκά, Βελιγράδι 2005 και τέτοιες ιστορίες. Βέβαια εδώ η Ελαπούσε δεν πήρε κούπα.
ρεφερή και έχει πια συζήτηση με τον φύλακα. Μητριώτης Παγκό, τιμωριά. Πήκε ο Βλαντίστες. Σκάρτα 2 λεπτά ακόμα μέχρι την ανάπαυλα. Είναι 14 αυτή τη στιγμή για την Ελαπούσε. Κοντογιάννης. Παπαγεωργίου. Κανάς τον αρχηγό η μπαλά. Λίγκος, τα 8 μέτρα. Δεν είναι το σουτ, το αναγνώστηκε εκεί για να πάρει το rebound. Γιώνης με επιλογές. Στον Δεσίπρη. Τέλειος για τρεις, όχι. Ο αναγνώστηκε, ανανεώνει. Βλαντής, όλο το δρόμο. Μένει το layout. Τσίτουρας. Παπαγεωργίου. Ούτε αυτό, ούτε ο Γονιδάκης ήταν. Τελευταίο λεπτό. Σύφρης Μιγιώνης. Η Ρακιέα και το φλότερ δεν μπαίνει. Τώρας πρόλαβε. Πάει σε γρήγορη επίθεση. Γιάννης. Από καλές προϋποθέσεις. Γιάννης Κοντογιάννης, 32-43 ανάσα για τους Πιστάσιους. Το τέταρτο, αν δεν κάνω λάθος, τρίποντο του Γιάννη. Πάμε σε παιχνίδι δύο κατοχών τώρα, να ανακηρύξουν ομαλά. Την απάντηση του Μιγιώνη δεν θα έρθει. Κατά δεύτερα ακόμα. Για να που σε θυμίζω δεν έχει να δώσει φάουλ, καθαρή άμυνα θα προσπαθήσει να παίξει. Γονιδάκη σε πως παιχνίδι. Πάνω το αναγνώστου, λέει και το χρόνο, Βλαντής. Ωραία η πάσα, Μιγιώνης, καλά του και φάουλ. Δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή για τον Δίκτορα. Ποιος πανέφερε τη διαφορά στους 13. Ένα κόμμα έξι έχει απομείνει στο ρολόι. Έβαλε και τη βολή. Έκλεψε ο Βλαντής με ταμπλό. Ζαχαρίας Βλαντής στο γήπεδο που κάποτε σήκωνε κούπα. Τώρα βάζει τρίποντο από το σπίτι του. 32-49 με τον καλύτερο τρόπο κλείνει το πρώτο ημίχρονο για τους Ελαπουσιώτες. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Όλοι ξεκίνησε το δεύτερο ημιχρόνιο, πρώτη κατοχή για τους Πιστάσιους. Πιστάσιους που τα βρήκαν λίγο δύσκολα στη δεύτερη περίοδο, έμειναν πίσω με 17. Η Ελαπούσε συνέχισε με σπασμένα φρένα και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Λίγκος από μακριά. Rebound. Ο Βλαντής. Ο Βλαντής που έχει 6 στα 6 τρίποντα, παρακαλώ. Μάλιστα το έκτο ήταν και από αρκετά μακριά. Βλαντής. Τραγκογιάννης για 2. Όχι. Τσίτουρας. Τσίτουρας, Γονιδάκης, Παπαγεωργίου, Κοντογιάννης και Φλίγκος, η ηρωική πεντάδα των Πιστάσιων στο τελευταίο παιχνίδι της φετινής regular season. Με Φραγκογιάννη, Μπουγιούκο, Δημητριάδη, Δεσίπρη και Βλαντή. Η Ελαπούσε. Δεσίπρης εκτελεί και το rebound, το πρόλαβε εκεί ο Δημητριάδης, μπάλα μου πήγε στον Τσίτουρα. Τώρα κλέβει ο Βλαντής. Βάλα στο πόδι του Τσίτουρα. Από ποιον έχει βγει έξω. Για τους Πιστάσιους είναι η κατοχή. Το Γιάννης από τη γωνία. Καλό το σουτ. 35-49 πρώτο καλά σε δεύτερο ημίχρονο. Κοντογιάννης σε εξαιρετική κατάσταση. Και βοήθεια από πλευράς Πιστάσιους.
με διαφορά πιο αποτελεσματικός. Δεν αρκεί όμως αυτό, θα πρέπει να μπουν κι άλλοι στην εξίσωση, θα πρέπει να γίνουν πράγματα και θάματα για την ακρίβεια, για να μπορέσουν οι Πιστάσιος να κερδίσουν αυτή την ελαπούστε την τόσο φορμαρισμένη. Σταγκογιάννης, τώρα βλέπει το ρολόι, θελεί ο πίεση χρόνου για στοχή. Κοντογιάννης, Λίγκος, μπαλά πάει στον Γονιδάκη. Με υπομονή από το χαμηλό post νικά τον Φραγκογιάννη, στοχευμένη επίθεση για τους Πιστάσιους που έχουν ξεκινήσει καλύτερα την τρίτη περίοδο με ένα σερί 5-0, διαφορά πέφτει στους 12. Δημητριάδης πέρασε με κάποιο τρόπο, δεν έβαλε όμως το lay-up, ούτε σε δεύτερο χρόνο σκοράρει. Να δούμε αν οι πράσινοι μπορούν να μειώσουν κι άλλο. Λίγκος κρατάει, Κοντογιάννη ζητά και παίρνει και θα το βάλει και αυτό. Τι κάνει σήμερα ο Γιάννης Κοντογιάννης. 30, όχι 40, 49 είναι το σκορ. Σε μονοψήφια την ίδια φορά και ελαπούσε καλή time out. Λοιπόν, όπως είπα προηγουμένως, 6 στα 6 έχει ο Βλαντής. Υπάρχει κι άλλος παίκτης πλέον με 6 τρίποντα και προφανώς είναι ο Κοντογιάννης. 6 στα 10 μετράει ο αρχηγός των Πιστάσιος. Να το και ο Ζορμπάς που πήγε για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Ο Ζορμπάς που ήρθε στο ημίχρονο. Βλαντής πέρασε από τον Φλίγκο. Πάσαρε στον Μπουγιούκο και αυτός θα του πιστώσει την assist. Πρώτο καλάθι στο δεύτερο ημίχρονο έπειτα από ένα τρίλεπτο για τους φιλοξενούμενους. 40-51. Τώρα Φλίγκος. Το Γιάννης. Αλλαγές στα screen, ωραία πάσα. Γονιδάκης. Από δύσκολη γωνία βρίσκει τον τρόπο. 42-51. Ζορμπάς. Σύπρις για τρεις. Καλό ήταν, ε. Πούλησε η μπάλα. Λίγκος. Δεν υπάρχει φάουλ εκεί, παρά λίγο να κλέψει μάλιστα. Ο Ζορμπάς. Και τώρα θα εκτελέσει για τρεις υπό πολύ καλές προϋποθέσεις. Δεν μπαίνει όμως το σουτ. Μπάλα είναι ξανά για τα φιστίκια. Ξέχασα να πω κάτι σημαντικό. Ότι στον πρώτο γύρο το μάτι το είχε πάρει ελάπουση. 65-57. Διαφορά η οποία δεν θα μας απασχολήσει στο φινάλε του αγώνα. Δεν υπάρχει σενάριο ισοβαθμίας μεταξύ των δύο. Η ελάπουση είναι δεύτερη και ενδεχομένως πρώτη αν κερδίσει και τηθεί το σοποτό από την Φλατ. Πιστάσιος είναι πέμπτη και θέλουν να βρεθούν στην τέταρτη θέση, αλλά οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος τους. Όχι μόνο γιατί παίζουν με την Ελαπούσε σήμερα, αλλά δεν είναι καν στα δικά τους χέρια πρόκληση πλέον. Ζορμπάς για τρεις, αυτό θα το βάλει. Θα κάνει το σκορ 42-54. 5,5 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Τσίτουρας. Ο Μητάκης απέναντι στον Μιγιόνι. Πάνω τον Μπουγιούκο. Μητριάδης. Οργανωμένη επίθεση. Μασχανή λάθος πάσα, Κοντογιάννη τρέχει. Θα γυρίσει με τη spin move, θα τελειώσει έξυπνα τη φάση. Επιμένει ο Γιάννης, δεν το βάζει. Ο Τσίτουρας, αυτός θα το βάλει. 44-54, Πιστάσιος το παλεύουν. Κάτι παραπάνω από αξιέπαινη προσπάθειά του μέχρι στιγμής, με μόλις μια πεντάδα. Με
Τριάδης περνά, τελειώνει ψηλά τη φάση, ο Κοντογιάννης είναι μόνος με το καλάθι. Αντιαθλητικό το φάουλ του Δημητριάδη, ο οποίος γκρέμισε εκεί τον Τσίτουρα. Ζευγάρι βολών και κατοχή για τους πράσινους. Ο αποβάλλεται, ισχύει. Ο Δημητριάδης έχει τεχνική ποινή. Κακό είναι αυτό. Ξενέρα βασικά για τον Δημητριάδη. Κακό να αποβάλλεσαι με αντιαθλητικό και τεχνική ποινή, ειδικά έτσι όπως ήρθαν και τα δύο. Τέλος πάντων. Κοντογιάννης. Τα δεύτερα στη διάθεση του, έχει δει το ρολόι. Φλίγκος 2-1. Σίδερο η μπάλα, ο αναγνώστης το rebound. Μπάς. Ωραία πάσα. Δεν την περίμενε, ο αναγνώστης του δεν ήταν τόσο καλή, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς συνέβη. Παραμένει πάντως το 45-54. Πολύ λίγα φάουλ στο μάτς. Μόλις 2 σε παραπάνω από 6 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, κάπως έτσι ήταν και στο πρώτο. Τσίτουρας για 3. Άλλο ένα rebound του αναγνώστου. Γιόνις, τι ώρα να φανεί ο Βίκτορας. Τζερμπάς. Πέρασε, δημιούργησε, αναγνώστου πίσω από την πλάτη. Υπάρχει όμως εκεί παράβαση 3 δευτερολέπτων. Τσίτουρας. Γελαπούσε, του δίνει το σούτ. Τον Κοντογιάννη δεν το δίνει, αλλά αυτός βρίσκει τον τρόπο να εκτελέσει άστοχα όμως αυτή τη φορά. Γιόνι, πυρόφρονο στον εφημιασμό. Μ' αρέσουν αυτά. Και ας μην μπαίνει, δεν πειράζει. Τσίτουρας καστή πάσα, δεν περνάει, ενώ βλαντήσε και να κλέψει. Και τους συμπαίκτες του. Να. Γιόνις. Ελεύθερος. Έκλειμα και τιμωρία για την άμυνα των Συστάσιο. 45-57. Time out από τους πράσινους. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Επική στοιχομηθεία μεταξύ Γιόνις Κοκκινάκη και Δημήτρη Αναγνώστου. Το time out για την παράβαση 3 δευτερολέπτων της προηγουμένης φάσης έλεγαν και την ωραία πάσα την προεδρική. Λοιπόν, 2 και 14 ακόμα τα εναπομείνοντα λεπτά στην τρίτη περίοδο, Φλίγκος για 2 καλό στους 10 το μάτς. Βλαντής, Ορμπάς, Μιγιόνης, αναγνώστου και Μπουγιούκος, οι 5 λαπουσιώτες. Βλαντής. Βαλά φτάνει στον αναγνώστου. Αυτός θα γυρίσει με το δεξί. Ο Μπουγιούκος επιμένει και σκοράει. Το 47-59. Λίγος. Τσίτουρας. Ψάχνει διάδρομο, δίνει στον Παπαγεωργίου, αυτός εκτελεί με κακή ισορροπία ενώ θα είχε το χρόνο να το πάρει με την ηρεμία του εκεί. Άτυχος ο Τσίτουρας συνέχεια, η άμυνα βγήκε. Ζερμπάς. Γιόνις.
Ο Μπουγιούκος για τρεις. Και ο Τσίτουρας προλαβαίνει. Ένα λεπτό ακόμα στην τρίτη περίοδο. Και φορά μεταβάλλεται στα τελευταία λεπτά μεταξύ 10 και 12 πόντων. Τσίτουρας για να μειώσει στους 9. Για να δούμε. 50-59. Καλύτερη πάντως στην τρίτη περίοδο επιστάσεως. Θέλω να πεις, έχει χαλαρώσει λιγάκι. Έχει πετύχει 10 πόντους σε αυτό το 9,5 λεπτό. Ο Γιόνης ένας μέναν. Ζούμε πίσω, τρίποντο. Δεν είμαι σίγουρος αν βρήκε η μπάλα στη Στεφάνη. Από μία επίθεση για κάθε ομάδα. Τσίτουρας όλο το δρόμο, δεν τον σταματά, ο Μπουγιούκος ούτε με φάουλ. Η διαφορά πέφτει κι άλλο, από το μείον 17 στο μείον 7. Ψυχωμένοι οι επιστάσεις που αρνούνται να παραιτηθούν. 11 δεύτερα τώρα για την Ελαφούσε. Έχουμε πάλι μπάζερ. Δηλαδή ο οποίος δεν έχει πάρει τίποτα στην περίοδο, το παίρνει τώρα και το χάνει το πρώτο του χαμένου. Νομίζω δεν θα και να έμπαινε, μάλλον δεν θα μετρούσε. Φινάλε τρίτης περίοδου στο Γουζουπού. Στάσιος 52, έλα που σε 59. Τελευταία 10 αγωνιστικά λεπτά στο Περιστέρι. Για να μάθουμε αν επιστάσιος θα ολοκληρώσουν μια επική ανατροπή αναγκάζοντας την Έλα Πούσε σε ήττα μετά από πάρα πολύ καιρό, ή αν απλά η Έλα Πούσε θα ξαναφορτσάρει και θα απλοποιήσει την υπόθεση νίκη φτάνοντας τις 11 διαδοχικές στο πρωτάθλημα της Μάστερ. Παπαγεωργίου για τον Τσίτουρα απέναντι είναι ο Κοντογιάννης. Αν έχει υποδεχτεί καλύτερα την μπάλα ίσως θα μπορούσε να εκτελέσει και άμεσα. Τώρα το κάνει άστοχα ο Γονιδάκης από την κορυφή. Λαντής. Ο Γιάννης για τον Μιγιόνι. Στονάζει τον αναγνώστου. Παλαφάει στον Βλαντή. Βήματα όμως από τον Ζαχαρία. Βλαντής, Μιγιόνις, Φραγκογιάννης, Δεσίπρης και αναγνώστου. Πέντε λαπουσιώτες. Οι στάσεις συνεχίζουν με Κοντογιάννη, Φλίγκο, Παπαγεωργίου, Τσίτουρα και τον Γονιδάκη που αστοχεί εκ νέου. Γιόνις, Λίστα Βρωτή. Τρίποντο δεν μπαίνει από τον Βλαντή, 6 στα 8 πλέον. Τσίτουρας. Με outside pass, τώρα θα το πάρει ο Κοντογιάννης. 6 στα 11. Γιόνις πέρασε. Καμελά έχει δώσει το φάουλ. Πάνω φορά από την πλάγια γραμμή. Περίπου 1,5 λεπτό χωρίς καλάθι στη τέταρτη περίοδο. Παραμένει το 52-59. Γιόνις. Φραγκογιάννης στα 8 δεύτερα, ο Βλαντής παίρνει την μπάλα. Θα πάρει το σουτ, ο Δεσίπρης. Το πίεση χρόνου του αντιπάλου. Αγνώστηκε. Παίρνει rebound, το χρονόμετρο όμως δεν έχει ανανεωθεί σωστά. Φλίγκος. Στάσιος έχουν πάει το παιχνίδι πάντως στο ρυθμό που τους βολεύει. Το αργό σετ παιχνίδι δηλαδή. Για να πούσε μετά και, μετά και την αποβολή του Δημητριάδη. Δεν φαίνεται πολύ πρόθυμη να τρέξει το γήπεδο. Γιόνις, Βλαντής,
Ζαχαρίας από το δεξί διάδρομο. Δεν το βάζει ο Ζαχαρίας. Λίγκος. Κοντογιάννη για τον Γονιδάκη. Για να πούσε θα κλέψει την μπάλα. Λαντής. Ο Σύπρης απ' τη γωνία. Ούτε τώρα. Τρία λεπτά χωρίς καλάθι. Τσίτουρας πέρασε την μπάλα για τη μέση. Ο Παπαγεωργίου θα ποστάρει, θα γυρίσει και θα στοχίσει. Ξανά Τσίτουρας και φάουλ για βολές. Πρώτο φάουλ για την Ελαπούσε. Δύο έχουν οι Φυστάσιος. Λέω πάντως πολύ κρίμα για τα φιστίκια να μην είναι εδώ ούτε ο Γκόλιας, ούτε ο Κακαβάς, ούτε ο Κανελόπουλος, ούτε ο Μουρμούρης, ούτε ο Ντούσιας, ούτε ο Τάλαρος, κανείς. Γιόνις, Ζορμπάς που επέστρεψε στο μάτς, θα εκτελέσει από τα 6 μέτρα, ο Γιάννης θα πάρει το rebound. Ο Μιθάκης, Παπαγεωργίου, κρατά. Βγάζει όμως την άμυνα ο Δεσίπρης. Γιόνις, Δεσίπρης από τη γωνία, το θέλει αυτό. Ούτε τώρα θα το βάλει όμως. Θα κάνει λάθος, η Ελαπούσε παραμένει κακή στην τέταρτη περίοδο. 6 και 10 ακόμα. Παγκογιάννης από αριστερά. Αυτός θα το θυμίσει. Κοντογιάννης το ζήγησε και το βάλε 7ο. 55-59. Σύλληπτη εμφάνιση από τον αρχηγό των Φυστάσεως, ο οποίος έχει μπει στα παπούτσια όλων των απόντων. Διαφορά στους 4 πόντους, πάμε σε time out. Πέντε και 57 για το φινάλε. Έχουμε μάτς στο Γουσουπού. Φυστάσιος έχουν πιάσει τον ύπνο, την Ελαπούσε έχουν επιστρέψει για τα καλά το μείον 17 και πλέον όλα μοιάζουν πιθανά. Μιγιόνης έναντι στον Φλίγκο. Φραγκογιάννης ψάχνει διάδρομο, Μιγιόνης θα το βάλει. Φυσικά και θα το βάλει. 55-62, πολύ σημαντικό καλάθι για την Ελαπούσε. Η Ελαπούσε με Δεσίπρη, Μιγιόνη, Φραγκογιάννης, Ζορμπά και αναγνώστου. Λίγκος Γονιδάκης, δύσκολη προσπάθεια, δεν μπαίνει. Φραγκογιάννης. Νομίζω ότι αν σκοράρει και τώρα η Ελαπούσε ανακτά για τα καλά το momentum που είχε στο πρώτο ημίχρονο. Σύπρης. Όχι. Γιάννης ριμπάμ. Τσίτουρας. Τσίτουρας νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει ακόμη περισσότερο. Παπαγεωργίου με ταμπλό, δεν το βάζει. Και η μπάλα εκτός από τον Γονιδάκη. Στρίφει ο Μπουγιούκος αντί του αναγνώστου. Μάλιστα για δύο. Μουσική 95-64. Λίγκος. Τούρας απέναντι στον Δεσίπρη. Ξανά Λίγκος για δύο. Σίδερο η μπάλα, ανανεώνει ο Γονιδάκης.
Ο Νιδάκης ήρθε και δεύτερος παίκτης, τον απέφυγε μαεστρικά και σκόραρε. Ωραία φάση. 57-64. 4 λεπτά ακόμα. Πάω Κάρβουνο μετά. Μου το έπαινε. Λοιπόν, λιγότερο από 4 λεπτά ακόμη στο μάτς. Και ο Ζορμπάς στέλνει τη διαφορά στους 10. Δεν ξέρω αν εδώ τελείωσαν όλα. Υπάρχει χρόνος ακόμη. Πιστάσιος, δεν ξέρω αν το πιστεύουν ακόμη. Και το Γιάννης. Είναι παιδί ο Παπαγεωργίου ή να βάλει ένα σκριν. Το Γιάννης σταματά την τρίπλα. Πιέζει ο Μιγιώνης και κλέβει την μπάλα. Ζορμπάς. Υπάρχει λόγος βιασύνης τώρα. Ο Γιούκος τον Φραγκογιάννη. Ο Τσίπρης για το συν 13. Όχι. Ο Παγεωργίου στο rebound. 3 λεπτά ακόμα. 10 η διαφορά. Τσίτουρας αλλάζει κατεύθυνση, Φλίγκος για 3, πρέπει να μπει αυτό. Δεν μπαίνει. Τσίπρης. Απομονή Ελαπούσε, Φραγκογιάννης τον Μπουγιούκο. Στόχησε αυτός αυτή τη φορά. Κατοχή όμως παραμένει για την Ελαπούσε. Το τελικό σκορ ψάχνουμε πλέον, δεν μπορεί να γυρίσει αυτό το μάτς. Σε 2 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα. Ο Γιάννης, Τσίτουρας για 3. Τσίπρης. Πάρει ο Στέλιος και θα το βάλει με ταμπλό. 57-69, θα φτάσει στις 11 διαδοχικές νίκες η Ελαπούσα και τις 14 συνολικά. Πάμε σε time out. Λοιπόν, επιστροφή για το τελευταίο δίλεπτο. 57-69 το σκορ. Ο Γιάννης. Παγεωργίου για τον Φλίκο. Δεν βγαίνει η φάση. Γιόνις. Γιόνις τρύπησε την άμυνα, πέρασε. Έβαλε το αριστερό lay-up. 71, Παπαγεωργίου δεν απαντά. Το κάνει όμως ο Κοντογιάννης. Κρίμα αυτή η τόσο μεγάλη εμφάνιση του αρχηγού των Πιστάσεως να μην συνδυαστεί και με νίκη. Βλαντής για το 7ο. Όχι. Θα δεις που πρέπει να έχει 6-6 το πρώτο εμίχρονο και 0-4 το δεύτερο, κάτι τέτοιο. Εδώ παίρνει το rebound ο Ζαχαρίας. Τελευταίες στιγμές του αγώνα. Γιώνησε ένα ελεύθερο τρίποντο. Βρίσκει το σίδερο από μακριά. Φραγκογιάννης όμως. Παίρνει το επιθετικό rebound. 7 δεύτερα στη διάθεση. Σε Λαπούσε. Ζορπάς από τα 8. Και μισό λεπτό ακόμη. Thank you.
Γιάννης 8. Παραλίγο. Δεν θα εκδήλωσε η επίθεση η Ελαμπούση, αυτό ήταν. 59-71 το τελικό σκορ. Κάτι μου θυμίζει το μεταξύ αυτό. Νομίζω με αυτό το σκορ χάσαμε προχθές εμείς οι Lionmen. Από τους Milwaukee Sucks, τέλος πάντων, τα δικά μου τώρα. 59-71 τελικό σκορ από το Γουσουπού. Η Ελαπούσε θα περιμένει λίγες μέρες ακόμα για να μάθει αν τελικά θα καταλήξει η δεύτερη ή αν θα πάρει και την πρωτιά. Οι πιστάσιος αποχαιρετούν με ψηλά το κεφάλι την φετινή Master League. Θα το δούμε και του χρόνου φυσικά. Αυτά από εμένα. Καλή συνέχεια σε όλους.